Hello. Η 19η Μαΐου καθιερώθηκε ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ελληνισμού του Πόντου. Την ομιλία για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα εκφωνήσει η κυρία Μαρία Πανοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια μικροβιολογίας, τμήμα ιατρικής, σχολής επιστημόνων υγείας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, διευθύντρια εργαστηρίου μικροβιολογίας Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Αξιότιμοι κύριοι εκπρόσωποι των αρχών, αγαπητές φίλες και φίλοι, σήμερα νιώθω ιδιαίτερη υπερηφάνεια σε αυτό το βήμα ως Ελληνίδα του Πόντου και γι' αυτό ευχαριστώ πολύ τους διοργανωτές για την πρόσκληση. Οι τέσσερις ποντιακής καταλογής παππούδες και γιαγιάδες μου, είμαι σίγουρη ότι με καμαρώνουν από εκεί ψηλά, καθώς και οι γονείς μου που πολύ θα επιθυμούσαν να είναι εδώ σήμερα, σε αυτή την εκδήλωση μνήμης για τους προγόνους μας, τους Έλληνες του Πόντου. Τους Έλληνες του Πόντου που υπέστησαν μία διαρκή, βιολογική και πολιτιστική γενοκτονία από το 1914 ως το 1923. Περισσότεροι από 300.000 Πόντιοι βρήκαν φρικτό θάνατο, ενώ το σύνολο των ελληνικών κοινοτήτων αφανίστηκε, κλείνοντας οριστικά έναν κύκλο 3.000 ετών παρουσία στην περιοχή, στις απόκριμνες περιοχές, ακτές του Ευξήνου Πόντου και στα απρόσιτα ποντιακά όρη. Εκτόπιση, λευκές πορείες θανάτου προς τις αφιλόξενες στέπες των ορεινών επαρχιών, εξάντληση από έκθεση σε κακουχίες, βασανιστήρια, πείνα, δίψα, εμψυχρό δολοφονίες, εκτελέσεις. Ήταν οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν και που ξεπερνούσαν κατά πολύ τον ανθρώπινο νου. Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες επιζώντων ή συγγενών αναπαριστούν εικόνες μέσα από τις οποίες η δύναμη της ιστορίας χαράσεται στη μνήμη μας και καταγράφεται στην ψυχή μας. Δανείζομαι κάποιες από αυτές όπως δημοσιεύθηκαν στον έντυπο ή στον ηλεκτρονικό τύπο. Τους χριστιανούς στρατιώτες τους έστειλαν στα τάγματα εργασίας, τα γνωστά αμελέτα πουρού, για να σπάνε πέτρες, να ανοίγουν δρόμους στα βουνά, κάτω από οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες, βροχές, χιόνια κλπ. Τόσο άθλιες ήταν οι συνθήκες ζωής τους, τόσο λίγη η τροφή και τόση η κακομεταχείρισή τους, ώστε ελάχιστοι από αυτούς επέζησαν. Ήταν στην πραγματικότητα τάγματα εξόντωσης των στρατευμένων χριστιανών. Εδεύαμε τις κόλασεις στα βάσανα, κάθαν ημέραν βάσανα,
κάθαν ημέραν πόνεα και πολλά λείψανα. Η Αθανασία Ιγνατιάδου από χωριό της Κυρασούδας αφηγείται στην ποντιακή εστία. Τον θείο της μητέρας μου, τον Παπακυριάκο, τον διέταξαν οι Τούρκοι στρατιώτες να φύγει. Εκείνος λειτουργούσε. Ζήτησε να αποχωρήσει μόλις θα τελείωνε η εκκλησία. Οι Τούρκοι απείλησαν να κλειδώσουν τις πόρτες και να τους κάψουν ζωντανούς. Τελικά τους έκαψαν μέσα στην εκκλησία. Και δεν ήταν μόνο η σωματική βία και η κακοποίηση, ήταν και ο εξαναγκασμός σε λύσεις που δεν θα φανταζόταν ποτέ σαν επιλογές, μα που ξάφνου έμοιαζαν η μόνη διέξοδος. Ήμασταν περισσότερες από 100 γυναίκες και είχαμε 8-10 παιδιά ηλικίας 2-7 ετών και αποφασίσαμε να τα πνίξουμε, μην τυχόν και κλάψει κάποιο ή μιλήσει. Και όταν οι Τούρκοι θα ήταν κοντά μας, θα ανακάλυπταν την κρυψώνα μας και θα μας συλλάμβαναν. Τότε η κάθε μία από εμάς πήρε το παιδί της άλλης και το έπνιξε, σφίγγοντας το λαιμό του και αφήνοντας το νερό του καταράκτη να μπει μέσα στο στόμα του. Ο Σάββας Καταρτζής από την πατρίδα μου, την Κατερίνη, το 1975 εξέδωσε ένα βιβλίο με συγκλονιστικές αφηγήσεις από την καταστροφή του χωριού Μπεϊαλάν. Τα χαράματα στις 16 Φεβρουαρίου 1922, ημέρα Τετάρτη, οι τσέτες του τοπάλος Μαν έρχονται στο χωριό, καλούν όλους να βγουν έξω από τα σπίτια και να μαζευτούν στην πλατεία. Σε λίγο όλα τα γυναικόπαιδα και οι γέροι βρίσκονταν, τρέμοντας και κλαίγοντας, στους δρόμους. Διέταξαν να περάσουν όλοι στα δίπατα σπίτια που βρισκόταν στην πλατεία και όταν ήταν σίγουροι πως δεν έμεινε κανένας έξω, σφάλισαν τις πόρτες. Ενώ ο άγριος αλλαλαγμός από τα παράθυρα, οι σπαραξικάριδες κραυγές, το απελπισμένο κλάμα και οι βοερές ηκεσίες για έλεος και βοήθεια σχημάτιζαν μίας άγριας τραγικότητας μουσική συναυλία που ξέσχιζε τον ουρανό και αντιβούιζε στα γύρω δάση και βουνά. Δεν χρειάστηκαν παρά μία αγκαλιά ξερά χόρτα και μερικά σπασμένα πέταβρα για να ανάψει η φωτιά. Στην αρχή μόνο ο τόνος της οχλοβοής ανέβηκε ψηλά, ώσπου μπορούν να φτάνουν κραυγές, ξεφωνητά και ξελαριγίσματα από 3 περίπου εκατοντάδες ανθρώπινα στόματα. Γρήγορα όμως ο τόνος άρχισε να πέφτει, ώσπου μόνο μιας κόπηκαν και έσβησαν οι φωνές και το κλάμα και ακούγονταν μόνο τα ξύλα που έτριζαν από τη φωτιά και οι καμένοι τείχοι και τα δοκάρια που έπεφταν με πάταγο πάνω στα κορμιά που κοίτονταν τώρα σωρή κάρβουνα και στάκτη κάτω στο δάπεδο στα δύο στοιχειωμένα σπίτια στον Μπεϊαλάν. Και τέλος ο μεγάλος μας συγγραφέας, ο Νίκος Καζαντζάκης, που το 1919 ως Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Περιθάλψεως αναλαμβάνει αρχηγός αποστολής στον Κάφκασο για την περισυλλογή και την ασφαλή εγκατάσταση των Ελλήνων του Πόντου στη Μακεδονία και στη Θράκη, γράφει στο έργο του αναφορά στον Γκρέκο. Δέχτηκα την αποστολή και για έναν άλλο λόγο. Πόνεσα την αιώνια σταυρωμένη ράτσα μου, που κινδύνευε πάλι στο προμηθεϊκό βουνό του Καυκάσου. Δεν ήταν ο Προμηθέας, ήταν η Ελλάδα, καρφωμένη πάλι από το κράτος και τη βία και φωνάζει. Φωνάζει όχι τους θεούς, φωνάζει τους ανθρώπους, τα παιδιά της, να τη σώσουν. Έφυγα από την Ιταλία, πέρασα από την Αθήνα, πήρα μαζί μου μια δεκαριά διαλεχτούς συνεργάτες και έφυγα για τον Καύκασο, να δω από κοντά πώς θα μπορέσουν να σωθούν χιλιάδες ψυχές. Από τον Νότο οι Κούρδοι πετάλωναν όσους Έλληνες έπιαναν και από το Βορρά οι Μπολσεβίκοι κατέβαιναν με φωτιά και τσεκούρι. Και στη μέση οι Έλληνες του Μπατούμ, του Σοχούμ, της Τυφλίδος, του Κάρς. Κι όλο στένευε γύρω από το λαιμό τους η θηλιά και περίμεναν γυμνοί, πεινασμένοι, άρρωστοι, το θάνατο. Και όταν μετά από 2 εβδομάδες κατάφερε να φορτώσει στα βαπόρια ψυχομέτρη, όπως το έλεγε, έγραφε ο Καζαντζάκης.
Το βαπόρι ήταν γεμάτο ψυχές που ξεριζώθηκαν από τα χώματά τους και πήγαινα να τις φυτέψω στην Ελλάδα. Ανθρώποι, αλόγατα, βόδια, σκάφες, κούνιες, στρώματα, αξίνες, άγια κονίσματα, βαγγέλια. Έφευγαν τους Μπολσεβίκους και τους Κούρδους και δρόμωναν κατά τη λεύτερη Ελλάδα. Η μαύρη θάλασσα κυμάτιζε ελαφριά, σκούρα, λουλακιά και μύριζε σαν καρπούζι. Ζερβά μας τα κρόγιαλο και τα βουνά του πόντου. Μια φορά και έναν καιρό δικά μας. Δεξιά, αστραφτερό, απέραντο το πέλαγο. Ο Κάφκασος είχε σβήσει μέσα στο φως, μα οι γέροι, με τη ράχη γυρισμένη, κάθονταν στην πρίμνα και δεν μπορούσαν να ξεκολλήσουν τα μάτια τους από τ' αγαπημένο ακροθάλασσο. Ο Κάφκασος είχε χαθεί, φάντασμα ήταν και σκόρπισε, μα απόμεινε ασάλευτος, αβασίλευτος, βαθιά στις λαμπυρίθρες των ματιών τους. Δύσκολο πολύ η ψυχή να ξεκολλήσει από την πατρίδα. Βουνά, θάλασσες, αγαπημένοι άνθρωποι, φτωχό, αγαπημένο σπιτάκι. Θα κλείσω την ολιγόλεπτη ομιλία με ένα ποίημα του φίλου μας, του Γιάννη του Μαλτέζου, που με πολύ έτσι μεγαλοψυχία μου το έδωσε για να το διαβάσω σήμερα. Ο τίτλος είναι «Η μέρα μνήμης 353.000 δολοφονημένων Ελλήνων του πόντου μας». «Μάνα Μανίτσα εκούηξεν, σπαράζοντας και πάλι. Η γης του πόντου που έγινε μνήμα πικρό και στάχτες. Και ένας αιώνας έγειρε, βαρύς για προσκεφάλι, και οι σκιές παπέμειναν όσον χαθήκαν, νάτες. Ακόμα κι γυρίζουνε, οτιν σφιχτά δεμένες, τρία σωστά χιλιόχρονα, πώς να ξεριζωστούνε. Ότι είναι με τα όνειρα της γης τους ζυμωμένες, και τον καιρό προσμένουνε που θα δικαιωθούνε. Να λύε μεν το έπαθα και νέσπαλα μανίτσα μου, η ψήμνου νύς ταράεται, ο πόντος τη φωνάζει. Κι αν σκύλ παιδεία ηλάζουνε, εμέν κουίζει ρίζα μου. Της Ρουμανίας το όραμα ποτέ δεν ξεθοριάζει. Σας ευχαριστώ. Κατάθεση Στεφάνου από τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, βουλευτή Εύρω, κύριο Αναστάσιο Δημοσχάκη. Κατάθεση Στεφάνου από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, κύριο Ιωάννη Ζαμπούκη. Κατάθεση Στεφάνου από τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, κύριο Δημήτριο Πέτροβιτς. Κατάθεση Στεφάνου από τον στρατηγό διοικητή της 12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού.
Κατάθεση Στεφάνου από τον Πρίτανη του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγητή χειρουργικής, κύριο Αλέξανδρο Πολυχρονίδη. Κατάθεση Στεφάνου από την Διεύθυνση Ελληνικής Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης. Κατάθεση Στεφάνου από τον Κεντρικό Λιμενάρχη Αλεξανδρούπολης. Κατάθεση Στεφάνου από τον Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Κατάθεση Στεφάνου από τον Πρόεδρο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Νομού Εύρου, αντιστράτηγο εν αποστρατεία, κύριο Πρόδρομο Φωτακίδη. Κατάθεση Στεφάνου από τον Πρόεδρο της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών Νομού Εύρου, αντιστράτηγο εν αποστρατεία, κύριο Ανέστη Αργυριάδη. Κατάθεση Στεφάνου από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Κατάθεση Στεφάνου από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Εύρου, κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη. Κατάθεση Στεφάνου από την Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, κυρία Ζαχαρούλα Τσιλτσίδου. Κατάθεση Στεφάνου από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Εύρου, κύριο Τριαντάφυλλο Χατζάκη.
Κατάθεση Στεφάνου από τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, κύριο Βασίλη Κασαπίδη. Κατάθεση Στεφάνου από τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Νομού Εύρου, κύριο Στάθη Ασπιώτη. Κατάθεση Στεφάνου από τον Νομαρχιακό Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Νομού Εύρου. Κατάθεση Στεφάνου από τον Πρόεδρο της, του Φορέα Εύρου, ΕΠΟΦΕ, Δημήτριο Κελεμίδη. Κατάθεση Στεφάνου από τον Μορφωτικό Σύλλογο Ποντίων Νομού Εύρου, Αλέξιος Κομνηνός. Κατάθεση Στεφάνου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νύψας. Κατάθεση Στεφάνου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Χιλής, Άγιος Γεώργιος. Κατάθεση Στεφάνου από τον Ποντιακό Σύλλογο Δωρικού, Ακρίτες Κομνηνή. Κατάθεση Στεφάνου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αετοχωρίου, Ισάντα. Κατάθεση Στεφάνου από τον Μορφωτικό Σύλλογο Παλαγίας, Μέγας Αλέξανδρος.
Κατάθεση Στεφάνου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πεύκων Ιρίζας. Κατάθεση Στεφάνου από τον Σύλλογο Γυναικών «Η Επίγονη». Κατάθεση Στεφάνου από την Ένωση Παλινοστούντων Νομού Εύρου. Κατάθεση Στεφάνου από το Αναπτυξιακό, Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Παλινοστούντων και Μη Αργό. Κατάθεση Στεφάνου από την Ενωριακή Επιτροπή Αρμένικου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη. Είναι κάποιος που θέλει να καταθέσει εκτός πρωτοκόλλου? Σιγή ενός λεπτού. Εθνικός ύμνος. Τέλος τελετής, κατάθεση Στεφάνων. Αποχώρηση.